Ευθόν ο Ιησούς στην οικία Πέτρου είδε την πεθερά αυτού γαμπρημένη και πειρές και ήρθαν τη σκυρός αυτής και αβήκαν αυτοί ο πειρεκό. Και γέρνει και την εικόνια ότι ακούσαμε το Άγιο Ευαγγελίου. Παραβολήν ταύτην, ομοιώθη βασιλεία των ουρανών δε καπαρθένη, έτειλε λαβούς εν τον λαμπάδος αυτών εξήλων, εις απάντηση του νυφίου. Πέντε δε ήσαν εξ αυτό φρόνιμοι και πέντε μωρέ. Έτειλε μωρέ λαβούς εν τον λαμπάδος εαυτόν, που κάλαβον με δε αυτόν έλεον, δε φρόνιμοι έλαβον έλεον, εν της αγγής αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Προνίζοντας δε του νηφθείου, ενίσταξαν πάσχη και κάρτα. Μέση και νυχτός πραγή γέγονε. Ιδού ο νηφθείος έρχεται εξ έρχης της απάντησης αυτού. Τότε η έρχης απάντησε παρθένε εκείνη και κόλλησε τις απάντησης αυτού. Ο Πάρος να είναι υπέρ ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός.
Και εκείνο το πανάγιο αίμα το οποίο ρεχτήθηκε πάνω στο σταυρό
έλεγε καθαρτήριο για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένου. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε απέραντον ευγνωμοσύνη, αδέρφια μου, προς τον Κύριό μας, και θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και τις άλλες ημέρες και να φτάσουμε στην Αγία Ανάσταση, αλλά να μην εγκαταλείψουμε τον Αναστάντα Κύριο, παρά να μείνουμε μέχρι το τέλος να παρακολουθήσουμε τη λειτουργία. Διότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα φαινόμενο, μετά το πρώτο, δεύτερο Χριστός Ανέστη, οι εκκλησίες αδειάζουν. Δεν είναι νομίζω φαινόμενο χριστιανών ανθρώπων ορθοδόξων να εγκαταλείπουμε τον Αναστάντα Κύριό μας. Εκείνος τα πάντα υπέφερε για την αγάπη και τη σωτηρία την δική μας. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να μην τον εγκαταλείψουμε και να μην φτάσει στο σημείο να παραπονεθεί και για μας, όπως παρεπονήθη τότε δια τους μαθητάς του και όλους οι οποίοι τον υπολούθουν. Το σου τον χρόνο μου κυστήσατε, παραμείνε με Θεού. Έτσι λοιπόν και εμείς θα πρέπει να μείνουμε, να απολαύσουμε τη λειτουργία της Αναστάσεως και μετά να πάμε στα σπίτια μας, να απολαύσουμε και τα υλικά αγαθά. Σας εύχομαι το υπόλοιπο της Μεγάλης Εβδομάδας με υγεία πνευματική και σωματική και καλή, χαρούμενη